Τρει νέου υποψηφίου που συμπληρώνουν το ψηφοδέλτιο τη Περιφερειακή Σύνθεση παρουσίασε το απόγευμα του Σαββάτου από τη Δράμα ο υποψήφιο Περιφερειάρχη Ανατολική Μακεδονία και Θράκη Χριστόδουλο Τοψίδη. Ο κύριο Τοψίδη διατράνωσε του στόχου τη παράταξή του, που μεταξύ άλλων είναι η αναστολή του brain drain τη περιοχή, η ισόρροπη ανάπτυξη όλων των περιφερειακών ενωτήτων, η αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων όπω η γεωγραφική θέση τη Περιφέρεια Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, η δημιουργία νέων θέσεων εργασία και η διατήρηση των υφιστάμενων επιχειρήσεων με την προοπτική τη δημιουργία συνεργατικών δικτύων. Ο Χριστόδουλο Τοψίδη, κατά την έναρξη τη ομιλία του, εξαπέλυσε βολέ προ τον ν Περιφερειάρχη Χριστομέτιο, κατηγορώντα τον για παλαιοκομματικέ μεθόδου επικοινωνία κατά την προεκλογική του περίοδο. Οι νέοι υποψήφοι που παρουσιάστηκαν είναι η Μάρθα Σιμεωνίδου, αστυνομική υπάλληλο από την Περιφερειακή Ενότητα Δράμα, η Στέλλα Παπαδοπούλου, δικηγόρο από την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλα και ο Αναστάσιο Χατζικυριακίδη, δικηγόρο από την Περιφερειακή Ενότητα η τα δράμας